Επιστρέψαμε λοιπόν, νέα αριστερά, νέα δεδομένα για τον χώρο της αριστεράς, για τον χώρο της κεντροαριστεράς, ΣΥΡΙΖΑ και παλιό ΣΥΡΙΖΑ, του παλιού ΣΥΡΙΖΑ εντός εισαγωγικών, αναφέρομαι στα στελέχη που ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα βρίσκονται στη νέα αριστερά, έχουν δημιουργήσει ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον, πολιτικό σκηνικό με τεράστιες διαφοροποιήσεις και για το εσωτερικό του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά και για τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ που θα κληθεί να κάνει αντιπολίτευση σε πρώην δικά του παιδιά. Το λέω έτσι πολύ περιγραφικά. Να καλησπέρισω και να ευχαριστήσω πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Σπύρο Δανέλη, είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σπαγιανάκη, κύριε Σαβίδη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία σας και το σταθμό. Χαρά είναι κύριε, δική μας. Χαρά δική μας κύριε Δανέλη. Τώρα δεν ξέρω εσείς πώς αισθάνεστε. Παλιά αριστερά. Ναι. Τι αριστερά αισθάνεστε εσείς. Κοιτάξτε, είναι θλιβερά όλα αυτά τα γεγονότα. Είναι ποτέ καμία διάσπαση. Δεν ωφέλησε ούτε το χώρο τον οποίο αφορούσε, ούτε το κόμμα το οποίο αφορούσε, ούτε την δημοκρατία, ούτε τους πολίτες, ούτε τον τόπο. Είναι επιζήμια. Και ιδιαίτερα σε αυτές τις συγκυρίες, τις χρονικές, όπου βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη την δεξιά ή την ακροδεξιά ακόμα χειρότερα, και αυτή είναι το μεγάλο πρόβλημα, να καλπάζει, διότι σε τέτοιες συνθήκες φόβου, αβεβαιότητας, ανησυχίας των πολιτών, ριζοσπαστικοποίηση των κοινωνιών είναι προς τα δεξιά και ακροδεξιά και ποτέ προς τα αριστερά. Και στις μέρες μας, εδώ στην Ελλάδα, που μπορεί να μην απειλούμαστε άμεσα από κάποια ακροδεξιά σχήματα, όμως ο αυταρχισμός ενός μιας κυβέρνησης σκληρά δεξιάς, ο αυταρχισμός και η αίσθηση αλαζονίας που δίνει το μη ελεγχόμενο, γιατί η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι, είναι ένα πρόβλημα αφεαυτού. Και σε αυτή τη συγκυρία, κάθε άλλο παρά καλό για τον τόπο, κάνει η διάσπαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και να σημειώσω ότι βλέπετε ότι και το άλλο κόμμα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, βλέπετε ότι δεν κερδίζει από όλη την περιπέτεια που περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ τους τελευταίους μήνες. Που δείχνει ότι ο προοδευτικός χώρος ελάχιστα, δεν είναι, είναι αμεληταίο. Ναι. Σε άλλες συνθήκες φανταστείτε τι θα γινόταν, έτσι, ένας όμορος χώρος, πώς θα έπρεπε να είναι ο υποδοχέας αυτών που έφευγαν, αυτών που έχαναν την εμπιστοσύνη τους στο κόμμα αυτό. Υπάρχει ένα πρόβλημα που αφορά βεβαίως πρωτίστως το ίδιο το κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που αφορά το χώρο τον ευρύτερο της κέντρο-αριστεράς, αλλά και τη λειτουργία της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και γι' αυτό δεν πρέπει κανείς να επιχαίρει έτσι, από τέτοιου είδους γεγονότα, ακόμα και αν συνέβαινε και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Η αλήθεια είναι, κύριε Δανέλη, τώρα ότι μιλάμε μάλιστα για ένα κόμμα το οποίο είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Βέβαια. Παραμένει ακόμα η αξιωματική αντιπολίτευση, για την οποία ο κόσμος, νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί και άλλη φορά, ότι ο κόσμος περιμένει να δει μια ισχυρή αντιπολιτευτική γραμμή, την ώρα που πολλοί κλάδοι έχουν βγει στους δρόμους για φορολογικές αλλαγές, για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, για αλλαγές συνολικά οι οποίες, κυβερνητικές αποφάσεις οι οποίες παίρνονται, και τη διαφωνία που διατυπώνουν, βλέπουν τον ΣΥΡΙΖΑ να μην ασχολείται επί της ουσίας με αυτό του τον αντιπολιτευτικό ρόλο. Και κάπου αναρωτιέται πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Πότε θα μιλήσουμε πολιτικά λοιπόν πλέον. Βέβαια, η εσωστρέφεια η οποία δημιουργείται σε αυτές τις συνθήκες είναι βεβαίως ό,τι χειρότερο. Και ο κ. Μητσοτάκης ως ο πλέον τυχερός πρωθυπουργός τουλάχιστον στην μεταπολιτευτική Ελλάδα, νομίζω ότι έχει να ανάβει λαμπάδες σε πάρα πολλούς καθημερινά για την δημιουργία αυτών των προϋποθέσεων να δρά μόνος του ως μοναδικός παίκτης, όπου η Νέα Δημοκρατία, η στελέχη της αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση. Στους οποίους θα πρέπει να ανάψει λαμπάδα. Σε όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλα, εξαιρέτως. Ναι, νομίζω, κοιτάξτε, ουδής αναμάρτητος όλη αυτή την υπόθεση. Και γιατί έφτασε εδώ που έφτασε. Και βεβαίως όχι μονάχα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ. Βλέπετε ότι αυτό που λέγαμε λίγο πριν, διότι δεν είναι ο χώρος υποδοχής εκείνων που χάνονται. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι σε αυτές τις συνθήκες μάλλον, όπου οι προοδευτικοί κυρίως πολίτες, που είναι οι πιο απαιτητικοί, βλέπετε να χάνουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη τους στα κόμματα που θέλουν να τους εκφράσουν, δεν οδηγούνται κάπου αλλού, οδηγούνται κυρίως στην αποστρατεία στο σπίτι τους. Το ότι ψήφισε στις τελευταίες εκλογές ο ένας στους δύο και μάλιστα με το ζόρι, έτσι, και ότι στην Αθήνα είχαμε να ψηφίζουμε στις δημοτικές εκλογές ο ένας στους τέσσερις πολίτες, λέει πάρα πολλά. Και αυτό θα πρέπει να είναι όχι ένα καμπανάκι, έτσι, μια καμπάνα
στα αυτιά του κάθε προοδευτικού πολιτικού και του κάθε πολιτικού χώρου που θέλει να αναφέρεται στους προοδευτικούς πολίτες. Mm-hmm. Είναι πολλά πράγματα που δεν κάναμε καλά, είναι πολλά πράγματα που δεν κάνουμε καλά. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δούμε τα πράγματα πολύ σοβαρότερα. Τη χθεσινή παρουσίαση της Νέας Αριστεράς πώς την είδατε, κύριε Δανέλη? Και το ρωτώ αυτό με δεδομένο ότι είναι πρόσωπα τα οποία έχουν βάλει πολύ μεγάλο λιθαράκι και στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μιλήσετε διαφορετικά πολιτικά. Πώς πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά θα μιλήσουν διαφορετικά, δηλαδή θα αλλάξουν το πρόγραμμά τους? Ναι, είναι αυτές οι αντιφάσεις που πραγματικά δημιουργούν ερωτηματικά σε όλους. Και θεωρώ ότι τους αγαπώ πάρα πολύ, τους συντρόφους μου αυτούς και τις συντρόφισσές μου, με τους οποίους συμφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα και συμφωνούσα σε όλη την πορεία εξέλιξης της ανανοητικής αριστεράς, γιατί με πολλούς από αυτούς ερχόμαστε από τα παλιά τα χρόνια και συμφωνούμε σε πάρα πολλά ζητήματα. Διαφωνώ με την επιλογή τους, με την αποχώρησή τους, με τη δημιουργία μιας κοινοβουλευτικής καταρχάς ομάδας που δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί ακόμα. Δεν είναι εποχές που η κοινωνία μπορεί να στηρίξει νέα κόμματα. Θεωρώ ότι έπρεπε να δώσουν τη μάχη τους μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έχουμε μπροστά μας ένα συνέδριο, έχουμε εκλογές. Κύριε Δανέλη, θεωρείτε, είστε από αυτούς που θεωρούν ότι θα έπρεπε να είχαν παραδώσει τις έδρες τους? Όχι. Κοιτάξτε, εξάλλου συνέβη και σε μένα. Κατά το Σύνταγμα, ο βουλευτής με τη συνείδησή του λειτουργεί. Όταν θεωρήσει ότι ένα κόμμα το κόμμα του δεν τον εκφράζει, είναι άλλο βέβαια να πάρει την έδρα και την πα σε ένα άλλο κόμμα. Δεν το έκανα ούτε εγώ όταν διαγράφηκα από το ποτάμι, όταν έδωσα ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το τελευταίο εξάμηνο που του έδωσε, έτσι ήταν, το φιλί ζωής, για να φέρει και τις πρέσπες και ό,τι θετικό έγινε σε εκείνο το εξάμηνο. Ο βουλευτής λοιπόν, σύμφωνα με το Σύνταγμα, λειτουργεί σύμφωνα με τη συνείδησή του. Είναι λάθος η απέτηση αυτή, δεν έχει έρισμα. Βεβαίως υπάρχει ένα εσωτερικό έγγραφο, υπάρχει όμως αντίστοιχο έγγραφο έτσι και για το πώς δίνουμε τη μάχη των εκλογών όλοι οι υποψήφοι βουλευτές. Ποτέ δεν τηρείται, αυτά τα πρωτόκολλα δεν τηρούνται, κακώς δεν τηρούνται και κακώς υπογράφονται. Θα έπρεπε να είχαν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό είμαι απόλυτος και προσπάθησα να τους πείσω μέχρι την τελευταία στιγμή. Σωστά. Σε αυτή την να κάνω μια διάκριση. Η Ομπρέλα είχε αποφασίσει από πολύ νωρίτερα να αποχωρήσει. Διαφωνώ. Ήταν βεβαίως δικό τους θέμα και έτσι κατέληξαν. Είχαν όμως ένα σχεδιασμό. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί οι σύντροφοι, αυτοί που αναφέρουμε έτσι με αυτό το χαλαρό όνομα, ο κόσμος γύρω από την Αχτσιόγλου, αυτοί που ψήφισαν για διάφορους λόγους, ψήφισαμε την Αχτσιόγλου στις εκλογές για τις προεδρικές. Δεν κατάλαβα γιατί φύγανε σε αυτή τη συγκυρία και με αυτόν τον τρόπο. Να σας πάω λίγο στην αυτή την περιβόητη, την πολυσυστημένη κεντρική επιτροπή που ήσασταν και εσείς. Γιατί εκεί ουσιαστικά ήταν που έσπασε τελείως το γυαλί. Με την πρόταση της τελευταίας στιγμής από πλευράς Κασελάκη εκεί για το δημοψήφισμα το περίφημο, για τη διαγραφή των τεσσάρων ιστορικών λοιπόν, στελεχών. Στην κεντρική επιτροπή δεν έγινε καμία σοβαρή προσπάθεια να βρεθεί έτσι μια χρυσή τομή, κάποιος κώδικας επικοινωνίας? Καταξλήθηκε κάποια προσπάθεια και Σαββίδη, σας λέω, δηλαδή εγώ δεν κατάλαβα πώς αποχώρησε έτσι η πλειοψηφία αυτών των συντρόφων, γιατί δεν φύγαμε όλοι. Δεν κατάλαβα γιατί φύγανε και γιατί δεν ξαναγύρισαν. Διότι η πέτρα του σκανδάλου, αυτή η πρόταση δηλαδή για το περίφημο δημοψήφισμα, που δεν στεκόταν ούτε ηθικά, ούτε πολιτικά, ούτε νομικά, είδαμε ότι δεν θα περνούσε. Δεν θα περνούσε την Κεντρική Επιτροπή. Ακόμα και αν η ψηφοφορία δεν γίνονταν στην αρχή, γιατί αυτό ήταν το διαδικαστικό, συμφωνούσε ότι έπρεπε να γίνει στην αρχή, αν συζητηθεί και πώς θα συζητηθεί. Δεν περνούσε αυτό, ωραία. Να ολοκληρώνονταν η συζήτηση και τη δεύτερη μέρα, όταν ερχόμαστε στην ψηφοφορία, θα φαινόταν εκεί ότι η πρόταση Κασελάκη δεν περνούσε. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των υποστηριχτών του, θυμίζω ότι ο Νίκος ο Παπάς, ο Στέλιος ο Παπάς, τα στελέχη της παλιάς ομάδας της Προεδρικής, όλοι εκείνοι έλεγαν ότι η πρόταση Κασελάκη δεν είχε κανένα λόγο να κατατεθεί. Να σας ρωτήσουμε όμως κάτι, κύριε Δανέλη, γιατί εκείνο το οποίο λέει η σκληρή κριτική πλέον προς τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε προέρχεται από τα ίδια τα στελέχη, είτε προέρχεται από άλλους χώρους, είναι ότι και άλλα κόμματα έχουν περάσει από εσωτερικές διαδικασίες, όσο κομματικές διαδικασίες, όχι εύκολες, που άφησαν πληγές, είτε θέλετε για τη Νέα Δημοκρατία, είτε θέλετε για το ΠΑΣΟΚ. Σας λέω κόμματα που έχουν
πάρει την εξουσία, είτε έχουν περάσει από βαριές ήττες διαχρονικά τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, τα χρόνια των μνημονίων, από πολύ μεγάλους περιπέτειες, δεν φτάσαν όμως στο σημείο της διάλυσης. Φύγαν στελέχη. Άλλα επέστρεψαν, άλλα δεν επέστρεψαν. Όμως δεν διαλύθηκαν. Στο ΣΥΡΙΖΑ, τι έφταιξε, ποια ήταν η συμπολιτική ουσία η οποία έσπασε τελείως και τελικά βλέπουμε τώρα δύο διαφορετικούς χώρους, πολιτικούς χώρους. Να σας πω τη δική μου την εκτίμηση. Καταρχάς, θέλω να πιστεύω ότι δεν πρέπει να μιλάμε για διάλυση. Παρά το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία περνάει τη μεγαλύτερη κρίση από την ίδρυσή του. Με αυτές τις διασπάσεις. Ναι. Δεν το πούμε διάλυση, καλά και το ΠΑΣΟΚ Χινάλ, όταν πέρασε την ιστορική, το ΠΑΣΟΚ, όταν πέρασε τότε έτσι, το μεγάλο, τη μεγάλη περιπέτεια με την, ανέλαβε έτσι στους ώμους τις ευθύνες του πρώτου μνημονίου και του περάσματος πια της διαχείρισης της χρεοκοπίας, που τη χρεοκοπία την προκάλεσαν άλλοι. Και είδαμε ότι του κόστησε. Τεράστιο το κόστος, συρρυκνώθηκε, κατέβηκε στο 4,5%, αλλά πάτησε στα πόδια του και έχουμε τώρα την επάνωδό του, έστω με καχεκτικά ποσοστά για αυτά τα ιστορικά κόμματα, αλλά κρατήθηκε. Εγώ θεωρώ ότι καταρχάς η κρίση που περνάμε τώρα δεν είναι εξαιτίας του φαινομένου Κασελάκης. Γιατί ο Κασελάκης είναι ένα φαινόμενο, πέρα από το πρόσωπο, έτσι, το πώς ξαφνικά βρέθηκε από το πουθενά στην ηγεσία ενός ιστορικού κόμματος, ενός κόμματος αριστεράς που έχει άλλες προδιαγραφές, που λειτουργεί με διαφορετικούς τρόπους και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι οι αιτίες της μεγάλης αυτής κρίσης, που είναι βεβαίως η κρίση πραγματικά υπαρξιακή, είναι πολλές και συσσωρεύονται μέσα στον χρόνο. Από την ίδρυσή του και από τα χρόνια της ριζοσπαστικοποίησης του χώρου, τα χρόνια τα κυβερνητικά και τα χρόνια της μεταπολίτευσης, το 19 δηλαδή μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι το φαινόμενο Κασελάκης και όλα τα υπόλοιπα είναι το σύμπτωμα. Θα γινόταν, πιστεύετε, από οποιοδήποτε κρίσης. Άλλον στην υπήρξαν πολλά. Υπήρξαν, κοιτάξτε, η θριαλίδα ήταν η εκλογή Κασελάκη και η διαχείριση από τον ίδιο έτσι, των πρώτων ημερών του στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ζητήματα που έπρεπε να έχουν συζητηθεί με τη δέουσα σοβαρότητα δεν συζητήθηκαν. Για τις τάσεις και τις ομάδες μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Και αυτό. Και την ομογενοποίηση σε ένα κόμμα. Όλα αυτά. Γιατί οι τάσεις δεν έπαιξαν το ρόλο των ρευμάτων ιδεών που έπρεπε και στο όνομα αυτό έτσι λειτουργούσαν. Αλλά σε μεγάλο βαθμό και τουλάχιστον από ένα σημείο και ύστερα λειτουργήσαν ως ομάδες επιρροής, ως ομάδες, πώς να το πω... Συγκομματικής κριτικής πολλές φορές. Ναι, έτσι, ένας παραγοντισμός που αναπτύχθηκε που δεν είχε θέση σε ένα κόμμα της αριστεράς ή στον ΣΥΡΙΖΑ όπως τον γνωρίζαμε στα προηγούμενα χρόνια. Ήταν τα στοιχεία τα οποία ενέτειναν την κρίση και δημιούργησαν και ρήγματα πια προσωπικά. Και ρήγματα στις διαπροσωπικές σχέσεις που βεβαίως αυτά έσπρωξαν σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Μήπως τελικά όμως, κύριε Δανέλη, σε όλα αυτά που περιγράφεται που οξύθηκαν το τελευταίο διάστημα, βοήθησε και το γεγονός ότι μάλλον έγινε λίγο αντίστροφα η διαδικασία, δηλαδή πήγατε πρώτα σε κομματικές εκλογές ανάδειξης Προέδρου και μετά θα πάτε σε καταστατικό συνέδριο. Ναι. Βέβαια, αυτό το προθύστερο σχήμα προφανώς. Γιατί η έδιωξη ήταν ανορθολογικό. Έτσι, και κάνω και εγώ την αυτοκριτική μου, γιατί ήμουν από εκείνους που υποστήριξαν ότι με αυτές τις συνθήκες, όσο και αν είναι ανορθολογικό, οφείλαμε να έχουμε τη νέα ηγεσία για να σταματήσουμε αυτή την ελεύθερη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη δεινή διπλή ήττα στις εκλογές. Τις εθνικές εκλογές. Όμως αυτό, αντί να βοηθήσει, πραγματικά ενέτεινε την κρίση, διότι έδιωξε πολιτικά χαρακτηριστικά από την επιλογή της ηγεσίας, πράγμα που θα είχαμε αποφύγει, αφού συζητούσαμε τη φυσιογνωμία, το τι ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε, το πώς θέλουμε να πάμε παρακάτω, πώς βλέπουμε την μετά από την δεινή ήττα κατάσταση και προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να επανέλθει. Οδηγηθήκαμε στην εκλογή ηγεσίας χωρίς τον προγραμματικό λόγο αυτής της ηγεσίας που θα ακολουθούσε. Προθύστερο. Ο κύριος Κασελάκης είχε αντιληφθεί ότι θα έφευγαν ούτως ή άλλως και η ομπρέλα και η ομάδα Αξιόγλου, όπως αποκαλούμε. Γι' αυτό και σε αυτή την περίφημη επιστρέφω και η Κεντρική Επιτροπή έριξε
Θέλησε να ρίξει εμφανώς λάδι στη φωτιά με οξύτα του χαρακτηρισμού. Όχι, έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Γιατί εγώ είχα, στην παρέμβασή μου είχα πει ότι χαρακτηριστικά ενός ηγέτη είναι και η μεγαθυμία και η συνθετικότητα και βεβαίως το να δείχνει και την αυτοπεποίθηση. Είναι προφανές ότι η συμπεριφορά των τεσσάρων ήταν απαράδεκτη. Γιατί δεν είναι χθεσινή, είναι τέσσερα ιστορικά στελέχη που δεν μπορούν να μιλάνε δημόσια έτσι για τον νέο ηγέτη. Θα μπορούσαν την κριτική τους σε βάση όμως πολιτική να την ασκήσουν στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το κάνανε. Όμως αυτό δεν δικαιολογεί και αυτό τον αυταρχισμό από πλευράς της ηγεσίας και έξω από τα πλαίσια τα καταστατικά να θεωρήσει ότι μπορεί να τους διαγράψει με αυτόν τον τρόπο. Ήταν αυτό που λέτε, λάδι στη φωτιά, ένθερ κακή. Μάλλον όλες οι πλευρές είχαν αντιληφθεί ότι... Δεν ξέρω αν ο κ. Κασελάκης είχε υπόψη του ότι θα φύγουν και έσπρωξε έτσι με αυτή τη συμπεριφορά, αλλά δεν, μικρή σημασία έχει, το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα μετράει. Έγιναν απανωτά, έτσι, απαράδεκτα λάθη, έξω από την λειτουργία ενός πολιτικού κόμματος της αριστεράς. Και βέβαια τώρα, κύριε... Και λέω ουδής αναμάρτητος αυτή την υπόθεση. Ουδής αναμάρτητος και μέσα στους ουδείς, στο κανένας αναμάρτητος, δεν ξέρω, βάζετε και τον Αλέξη Τσίπρα μέσα σε αυτό. Φτάξτε. Και στο ρόλο που θα έπρεπε να έχει διαδραματίσει και σας το ρωτάω αυτό, όχι για να ασκήσουμε κριτική στο τι έκανε ή τι δεν έκανε ο Τσίπρας, αλλά το βάζω στη συζήτηση γιατί όλη αυτή η μετοπική σύγκρουση ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά γίνεται ταυτόχρονα με τα βήματα του Αλέξη Τσίπρα, με το Ινστιτούτο, με τις πολιτικές του κινήσεις, που πολλοί τις διαβάζουν και ως ένα προάγγελο ενός νέου ενδεχομένως πολιτικού κόμματος. Ναι, δεν ξέρω ποιες είναι οι σκέψεις του και οι προγραμματισμοί του. Είχα πει όμως την ημέρα της αποχώρησής του ότι η στόφα του, η πολιτική, αλλά και η ηλικία του δεν τον σπρώχνουν στην αποστρατεία. Αλλά στην πολιτική γενικά δεν υπάρχει αποστρατεία. Έτσι κι αλλιώς. Πόσο μάλλον όταν είσαι 50 χρονών. Οπότε η παρουσία του είναι, κατά την άποψή μου, με τον οποιονδήποτε τρόπο που εκείνος βεβαίως θα επιλέξει και θα προδιαγράψει, είναι δεδομένη. Θα μπορούσε να κάνει κάποια πράγματα να αποφύγει αυτή την κρίση, την καταστροφική κρίση. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε. Είχα πει επίσης δημόσια ότι δεν τον ήθελα να παίξει το ρόλο του πατερούλη, ότι απ' έξω θα έδινε κατευθύνσεις για να προλάβει την καταστροφή, αλλά θα μπορούσε ίσως να εγγυηθεί με ένα καλύτερο τρόπο τη μεταξέλιξη μετά από την ξαφνική έτσι, έξοδό του από τη μια στιγμή στην άλλη από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή ο ρόλος του ήταν ο ρόλος εκείνου που πραγματικά κρατούσε το όλον του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι του επέβαλε να διαφυλάξει τα επόμενα βήματα και να όχι με μια παρέμβαση ενεργό, πράγμα που είχε αποφασίσει και σωστά να μην κάνει, αλλά με το ρόλο του εγγυητή να πάμε σε ομαλότερες καταστάσεις και διαδικασίες διαδοχής. Κύριε Δανέλη, εγώ αν ήμουν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ πάντως, πέρα από τη διάσπαση, τη Νέα Αριστερά και όλα τα υπόλοιπα, θα με προβλημάτιζε πάρα πολύ και ένα συγκεκριμένο δημοσκοπικό έγκριμα, η χαμηλή δυναμική του προσωπικά του Στέφανου Κασελάκη, διότι παρουσιάστηκε ως το φαινόμενο, ως το νέο, το άφθαρτο. Έφερε την ελπίδα που θα τραβούσε πολύ κόσμο. Διαφορετικό. Πολύ χαμηλή δυναμική, δημοσκοπικά πάντα, έτσι το ξεκαθαρίζουμε. Σας προβληματίζει αυτό? Κοιτάξτε, είναι. Το ότι ο κύριος Κασελάκης έχει σημαντικές πολιτικές αδυναμίες στον προγραμματικό του λόγο και στο πολιτικό του, έτσι, στο πολιτικό του προφίλ, πράγμα που εντάθηκε από την κρίση και την ένταση της κρίσης έτσι όπως εξελίχθηκε, είναι ένα πρόβλημα. Νομίζω όμως ότι οφείλαμε όλοι να του δώσουμε ένα περιθώριο, έτσι, ένα χρόνο δοκιμασίας, όπου να μπορεί να πατήσει τα πόδια του και πιο ομαλά με μια ομάδα που ο ίδιος έτσι θα επέλεγε βεβαίως τη διακριτική του ευχέρεια είναι, να μπορούσε να αναπτύξει έτσι και να ανοίξει τον προγραμματικό του λόγο σε πιο ομαλές συνθήκες. Δεν το κάνει σε καθόλου έτσι ομαλές συνθήκες. Και δεν του δόθηκε αυτή η ευκαιρία, δεν του δόθηκε και αυτό έτσι οφείλεται σε, όπως είπα και πριν, σε συμπεριφορές που δεν μπορώ να εξηγήσω. Όπως επίσης δεν κατάλαβα γιατί επιλέχθηκε αυτή η λευκή απεργία
από τα στελέχη του χώρου που ήταν γύρω από την Αξιόγλου. Διότι θα έπρεπε στη νέα προσπάθεια δεν περίσευε κανένας και δεν περισσεύγε κανένας. Και να σας πω, επειδή έχω ζήσει πολλές καταστάσεις έντασης και ακόμα και αποχωρήσεων και εγώ προσωπικά είχα αποχωρήσει το 2001 από τον συνασπισμό τότε γιατί διαφώνησα σε σημαντικά ζητήματα. Αυτό που πρέπει να κρατάμε όλοι μας τότε, στο βέβαια, μυαλό ήταν, μας... αμιγώς πολιτική, έτσι, ακριβώς, η χρειά και τα δεν είναι ίδια. Διαφωνούσα τότε σε μια στροφή που είχε γίνει, ουσιαστικά σε έναν ευρωσκεπτικιστικό, έτσι, κυριοσπαστικό... Ναι, υπήρχε σαφές πολιτικό υπόβαθρο. Ακριβώς. Ναι. Αλλά έλεγα τότε και βρήκα και πρόσφατα στο αρχείο μου την επιστολή, έτσι, αποχώρησής μου, ότι είμαι βέβαιος ότι οι δρόμοι μας θα ξανασαντηθούν. Και είμαι βέβαιος ότι με τους συντρόφους που έφυγαν, τους περισσότερους από εκείνους τουλάχιστον, οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν πολύ γρήγορα. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να αποφευθούν και οι εντάσεις και οι προσωπικού χαρακτήρα επιθέσεις. Mm-hmm. Και ξέρετε, κάτι που τώρα υπάρχει και δεν υπήρχε τότε, είναι αυτό ο τοξικός χυλός του διαδικτύου. Mm-hmm. Που πολύ εύκολα παρασύρεται κάποιος και γράφει ή λέει πράγματα τα οποία βεβαίως δεν αντέχουν ούτε στην πολιτική κριτική, ούτε στην ηθική όμως, ούτε και στην, σωστά, και στη συντροφικότητα. Στο παρελθόν το έχετε και εσείς προσωπικά ζήσει. Βέβαια, το έχω ζήσει πάρα πολύ, αλλά εκεί για άλλους λόγους και από άλλους κόσμους. Για άλλους λόγους, αλλά ξέρετε πόσο τοξικό μπορεί να γίνει αυτό το περιβάλλον. Βέβαια, είναι καταστροφικό. Μόνο κακό. Μόνο κακό. Θα συμφωνήσω σε αυτό που λέτε. Γι' αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί και εγώ πιστεύω ότι θα ξαναβρεθούμε με τους περισσότερους από τους συντρόφους που έκαναν αυτές τις επιλογές τώρα, που σέβομαι βέβαια. Ξέρετε, ο χρόνος και η ένταση που βιώνει ο καθένας μας όλα αυτά προδιαγράφεται διαφορετικά από το πώς ο καθένας μας σκέφτεται, πώς δρά και πώς νομίζει. Νομίζω και γι' αυτό το λόγο είναι. Εμέσως εγώ σέβομαι φως, κύριε Δανέλη, τις επιλογές του καθενός. Και στο ερώτημα το οποίο ήθελα να σας θέσω αμέσως τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα προσωπικά σας βήματα, τις προσωπικές σας πολιτικές επιλογές, αν θα παραμείνουν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Προφανώς και από την 1η-1η έχετε και νέες αρμοδιότητες μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, να καταλάβουμε λοιπόν από την απάντησή σας ότι ναι, παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εγώ, Σπύρος Δανέλης, δεν κλείνω την πόρτα στα στελέχη που φύγανε. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει άλλο κόμμα, έτσι, σε αυτό το χώρο. Νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα μπορεί να μεταξελιχθεί το υφιστάμενο κόμμα, στο οποίο νομίζω αναφέρονται και οι συντριπτικά περισσότεροι ψηφοφόροι αυτού του χώρου, αυτού του κόμματος και οι φίλοι και αυτοί που δυνάμει μπορούν να το ξαναστηρίξουν. Αρκεί να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους και την αξιοπιστία μας, έτσι. Νομίζω λοιπόν θα ξαναβρεθούμε έτσι σε ένα κόμμα που θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία σε μια όμως μετεξέλιξή του και ένα άνοιγμά του και μια την υιοθέτηση άλλου πιο σύγχρονου πλαισίου που να μιλάει στην κοινωνία, στα σημερινά προβλήματα κυρίως των νέων που είναι και εκείνοι που φεύγουν πολύ πιο γρήγορα από τα υφιστάμενα κόμματα. Νομίζω ότι η θέση του καθενός μας, του κάθε στελέχους και του κάθε υποστηριχτή του κάθε κόμματος, βεβαίως δεν είναι οπαδική. Δεν ορκιζόμαστε στην ομάδα που πιστεύουμε από τη γέννησή μας μέχρι το θάνατό μας. Να είμαστε εκεί. Βεβαίως, το αν πολιτικά μας καλύπτει ο χώρος στον οποίο αναφερόμαστε, και όχι βέβαια ποτέ στο 100%, αλλά αν θεωρούμε ότι η συνείδησή μας, η πολιτική, η αντίληψή μας, η πολιτική, οι αξίες μας, οι αρχές μας εκπροσωπούνται σε αυτό το πολιτικό χώρο, είμαστε εκεί. Όταν θεωρήσουμε ότι δεν μας εκπροσωπεί, δεν μας εκφράζει, είναι προφανές ότι δεν θα μπορούμε να είμαστε εκεί. Ισχύει για τον καθένα μας. Και εγώ θεωρώ ότι χάριτος που ουσιαστικά έχει δοθεί στο νέο πρόεδρο δεν είναι και για δεν πάντα. Είναι, δεν είναι λευκή επιταγή και δεν είναι για και πάντα. Και λευκή επιταγή. Στο νέο πρόεδρο και στο επιτελείο. Και έτσι, στο στενό του επιτελείου, την ηγετική ομάδα της ΤΕΝΗ. Προφανώς. Έχουμε μπροστά μας ένα συνέδριο που όλα έτσι είναι ανοιχτά σε αυτό το συνέδριο και εκεί πρέπει να συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Τα ταυτωτικά μας θέματα, οι πολιτικές μας επιλογές, ο προγραμματικός μας λόγος. Το να ξαναβρούμε τη σχέση που θέλουμε να έχουμε με την κοινωνία και έχουμε μπροστά μας και τις ευρωεκλογές, που είναι ένα σημείο, ένα crash test, έτσι. Δεν είναι μια μικρή ιστορία.
σημαντικά πολιτικά ραντεβού. Και βέβαια, και μέχρι τότε ελπίζω να μπορέσουμε να ξαναβρούμε έτσι την κοινές διαδρομές με πολλούς ή με τους περισσότερους, αν είναι δυνατόν, από τους συντρόφους που έκαναν αυτή την επιλογή σήμερα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι εξαντλήσαμε τον τηλεοπτικό μας χρόνο σε ό,τι έχει να κάνει στα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, κύριε Δανέλη. Δεν είπαμε τα αυτοδιοικητικά και το νέο σας αυτοδιοικητικό πλέον ρόλο. Από τον νέο χρόνο. Όμως θα το κάνουμε σε μία επόμενη. Βεβαίως, να πω μία κουβέντα μονάχα, ότι η συντηρητική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην αυτοδιοικητική μας παράταξη, που ήταν ένα μικρό θαύμα από την ύπαρξή της και τη γρήγορη έτσι. Άνδρωση έτσι, αυτού του εγχειρήματος, η συντηρητική πλειοψηφία και των υποψηφίων, των 113 μας υποψηφίων, αλλά και όλων των ανθρώπων, όλων των συντρόφων, όλων των φίλων που συμμετείχαν και στήριξαν και έδωσαν πνοή στην παράταξή μας, η Κρήτη μας αλλιώς, ανεξαρτήτως των επιλογών που έκαναν όσοι ανήκουμε στον ΣΥΡΙΖΑ και αναφερόμαστε σε αυτόν, η συντηρητική πλειοψηφία είναι ότι άλλο οι πολιτικές μας επιλογές και άλλο η υποχρέωσή μας να προχωρήσουμε αυτό το στοίχημα που αναλάβαμε και που δεσμευτήκαμε απέναντι στους πολίτες της Κρήτης. Άρα εσείς δεν θα έχετε αναταράξει. Είμαστε εκεί, όχι, εκεί είμαστε όλοι μαζί και για την Κρήτη θα παλέψουμε όλοι μαζί τα επόμενα 5 χρόνια στην περιφέρεια Κρήτης. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δανέλη. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας και το κανάλι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.